Συνεχίζουν για τρίτη μέρα την απεργία οι ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσεως και βιτιοφόρων, ενώ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και οι αυτοκινητιστές ταξί τη Δευτέρα 12 Μαΐου κατέρχονται σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία. Στο χώρο των κινητοποιήσεων από τη Δευτέρα 12 Μαΐου με 24ωρη προειδοποιητική απεργία και οι ιδιοκτήτες αυτοκινητιστών ταξί. Η αύξηση 5% σε συνάρτηση με την ΟΛΟΕΝΑ αυξανόμενη τιμή των καυσίμων είναι το κύριο αίτημα της απόφασης για κινητοποίησης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Σωματείου των Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί του Νομού Άρτας Φώτης Κέφης, ο οποίος παρευρέθη στη συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, η απόφαση ήταν ομόφωνη. Πράγματι, σήμερα υπήρχε μια συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων, όσον αφορά για την αύξηση την οποία ανακοινώθηκε και αποφασίστηκε τον Υπουργό Μεταφορών για την αύξηση των κομίστρων. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από μια πάρα πολύ μακριά συζήτηση και συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα, όπου την Δευτέρα, 12 του μηνός, Μαΐου, από τις 5 ώρα το πρωί, ο κλάδος να κατέβει σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία. Η απεργία αυτή έχει καθαρά προειδοποιητικό χαρακτήρα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το ποσοστό της αύξησης της οποίας δόθηκε σε όλα τα δημόσια χρήσης οχήματα και κατ' επέκταση και στον κλάδο της ειδικότερα των ταξί. Γι' αυτό λοιπόν διαμαρτυρόμαστε έντονα, διότι το 5% των αυξήσεων των οποίων ανακοινώθηκε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει την τεράστια αύξηση των καυσίμων που μέσα στην χρονιά που μας πέρασε έχει έρθει ποσοστό 40%, για να μην αναφερθούμε σε αναλώσιμα ή ακόμα στον ασφαλιστικό φορέα, τον οποίο υπάρχει μια αύξηση 10%, τα αναλώσιμα, τα έξοδα συντήρηση ή ακόμα και το κόστος ζωής.